Θα ξεκινήσουμε όμως από τους τρεις τους. Τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη, τους τρεις εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού, οι οποίοι εδώ και περίπου 50 λεπτά βρίσκονται στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου για πολλωστή φορά. Αυτή η κυβέρνηση, είναι η αλήθεια, έχει βρει έναν τρόπο λειτουργίας μέσα στις διαφωνίες της. Με αυτά θα ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τον Γιάννη, γιατί υπάρχει μεν όλη αυτή η κρισιμότητα και ο τόνος που δίνεται στη συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών. Γιάννη μου, εγώ δεν έχω πιστεί καθόλου ότι αυτό το αντιρατσιστικό είναι αιτία για να δημιουργηθεί κυβερνητική κρίση. Μένει σε πολύ λίγο από τώρα να δούμε, αλλά νομίζω ότι. Μα βγήκε και συνταγματικό σήμερα. Θα πολύ. Με ομαλό τρόπο θα ξεπεραστεί η κρίση. Ναι, θα σου έλεγα. Θα σου έλεγα ότι συμφωνώ μαζί σου. Δεν νομίζω ότι το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο θα δημιουργήσει μια κρίση κυβερνητική και μάλιστα στο μέγεθος το οποίο περιγράφεται όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σαφώς και υπάρχουν διαφωνίες. Σαφώς και είναι ένα σημείο τριβής ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους. Ήδη γνωρίζουμε την άποψη του Πασό και της Δημοκρατικής Αριστεράς που θα ήθελαν το νομοσχέδιο να πάει στη Βουλή. Από το Μέγαρο Μαξίμου εδώ και αρκετές μέρες έχουν διαμηνήσει ότι το νομοσχέδιο με την παρούσα του μορφή δεν πρόκειται να περάσει ακόμη και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και το μόνο το οποίο θα γίνει από την πλευρά τουλάχιστον του Μεγάρου Μαξίμου είναι να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις στο ήδη υπάρχον νομοσχέδιο, τουλάχιστον αυτό είναι στον ήδη υπάρχον νόμο. Τουλάχιστον αυτό είναι το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Πάντως, επειδή πριν από λίγο έφτασε στο Μαξίμου ο κύριος Τουρνάρας, νομίζω ότι τα σημαντικά εκεί είναι στην οικονομία, στην Τρόικα που έρχεται και τα υπόλοιπα. Είδαμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Η εικόνα είναι πάντα. Ο κύριος Τουρνάρας είναι μία ώρα ήδη είναι μέσα. Καλησπέρα. Μία ώρα είναι ήδη μέσα ο κύριος Τουρνάρας. Όπως σε κάθε σύσκεψη συνήθως ενημερώνει πρώτα για τα οικονομικά μεγέθη και για ό,τι έχει να κάνει με προαπαιτούμενα. Εντάξει, μην γελιόμαστε τώρα, τα οικονομικά είναι το θέμα. Λίγο την εικόνα να δούμε. Ακριβώς. Και δεν θα είναι μόνο το αντιρατσιστικό, Νίκο. Θα είναι και άλλα θέματα. Είναι η λειτουργία της κυβέρνησης, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι η φορολογία που είπες πριν ότι δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα. Είναι αρκετά θέματα. Είναι αποκρατικοποιήσεις. ΔΕΠΑ δέσφαλο κληρώνονται. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και βέβαια οι απολύσεις. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει τουλάχιστον 2.000 επίορκους, οι οποίοι θα απομακρυνθούν από το δημόσιο μέχρι τη μέρα που θα έρθει η Τρόικα. Η Τρόικα έρχεται στις 4 Ιουνίου. Γιάννη, μην πούμε περισσότερα γιατί. Να παρουσιαστούν και τα πρώτα νούμερα. Απλώς να σταθούμε λίγο στην εικόνα. Εδώ είναι ο κύριος Κουβέλης, μπήκε πριν από 53 λεπτά στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάντα με αυτήν την εικόνα, την πιο. Πώς να το πω. Πιο σεμνή. Δηλαδή, χρησιμοποιεί αυτό το μικρό αυτοκίνητο ο κύριος Κουβέλης. Ο κύριος Βενιζέλος έχει τη μια από τις δύο θωρακισμένες BMW που είχε πάρει το ελληνικό κράτος. Δεν ξέρω αν το κύριο Κουβέλη είναι κρατικό αυτοκίνητο. Όχι, δεν πρέπει να είναι αυτό. Θα έλεγα ότι έτσι όπως ναι, το βλέπω το μικρό. Μικρά είναι. Δεν είναι κρατικό αυτοκίνητο του κύριου Κουβέλη. Είναι δικό του. Είναι το προσωπικό του πιθανότητα. Είναι ένα Nissan Note. Ένα Nissan Note, ένα πολυμορφικό μικρό. Ένα αυτοκινητάκι είναι εκεί πέρα. Το έχει, έχει το συμβολισμό του κάθε τι και ο τρόπος. Συμβολικά τώρα, εντάξει, δεν είναι. Πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, ο Φώτης Κουβέλης. Συμφωνήσατε για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, κύριε πρόεδρε. Ζήτησα να έρθει στη Βουλή το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες δεν προβλέπονται από την προηγούμενη νομοθεσία. Είναι δημοκρατική υποχρέωση να έρθει, άλλωστε είναι και υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό ζήτησα με την πεποίθηση ότι είναι μια πράξη ουσιαστικής δημοκρατίας να ενταχθεί στο νομοθετικό μας πλαίσιο αυτό το νομοσχέδιο. Βεβαίως το νομοσχέδιο όταν θα έρθει στη Βουλή, τότε θα είναι ανοιχτές οι διαδικασίες και για διορθώσεις και για τροποποιήσεις, ενδεχομένως και για βελτιώσεις. Αυτό που καταλάβαμε όσα είπε ο κύριος Κουβέλης είναι προφανώς πως εμένει στη θέση του. Να ακούσουμε τι έχει να πει ο κύριος Βενιζέλος, ένα λεπτό, Μαρία. Καλησπέρα. Όχι, πολιτική συμφωνία δεν υπήρξε, γιατί πρέπει να πιστεί και η Νέα Δημοκρατία πως δεν κάνουμε μια συζήτηση τεχνική, νομική, όπου θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα και ως νομική, αλλά κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι βαθιά πολιτική, ιστορική και αξιακή. Λοιπόν, δύο λύσεις υπάρχουν, τις οποίες έχω πει. Η πρώτη, αυτή που σαφώς προτιμούμε, είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης να κατατεθεί στη Βουλή, να συζητηθεί και βέβαια μέσα από τη συζήτηση να βελτιωθεί
και να ψηφιστεί. Και να ψηφιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία από όλο το συνταγματικό τόξο, από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Αυτό θεωρούμε την αρμόζουσα λύση. Το νομοσχέδιο έχει συμπεριλάβει και την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει εδώ και 2 μήνες το ΠΑΣΟΚ. Εάν η κυβέρνηση τελικώς δεν συμφωνήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου, που είναι η προτίμησή μας, η λύση είναι η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, την οποία είμαι βέβαιος ότι αποδέχεται ως βάση συζήτησης και η Δημάρ, αλλά και άλλα κόμματα, γιατί ουσιαστικά ταυτίζονται τα κείμενα αυτά, να έρθει αμέσως για συζήτηση στη Βουλή ως πρόταση νόμου και ευελπιστούμε πως η Νέα Δημοκρατία θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα ψηφίσει με τους βουλευτές της την πρόταση νόμου. Στο Σκορπιό βρίσκεται από το μεσημέρι ο Ρώσος μεγιστάνας Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, συνοδευόμενος από την κόρη του Εκατερίνα, και αυτή η πρώτη επίσκεψή του στο θρυλικό νησί συμπίπτει με την αποκάλυψη ότι η πώλησή του από την Αθηνά Ωνάση έχει μπει στο μικροσκόπιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για να γνωμοδοτήσει αμφίγονται τα συμφέροντα του δημοσίου. Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο που διαβίβασε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή. Έχει τεθεί υπόψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσον υφίσταται ζήτημα προστασίας δημοσίου συμφέροντος και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προάσπισής του. Ο εκπρόσωπος της οικογένειας Ριμπολόβλεφ, μιλώντας στο Μέγκα, δήλωσε ότι η διαδικασία πώλησης του Σκορπιού έχει ολοκληρωθεί και πως η μοναδική ενημέρωση που έχουν για την ανάμειξη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι από δημοσιεύματα του Ελληνικού Τύπου. Η αγοραπολισία έχει ολοκληρωθεί κανονικά? Όσο αφορά αυτό το θέμα, υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις τον περασμένο μήνα, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες διευκρινίζουν με απόλυτη σαφήνεια αυτό το θέμα. Η ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή και προκάλεσε την απάντηση του Γιάννη Στουρνάρα για το Σκορπιό έγινε από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Μιχελάκη, ο οποίος επικαλείται το άρθρο 9 της Διαθήκης του Αριστοτέλειο Νάση και υποστηρίζει ότι δεν προβλέπεται πώληση του νησιού. Ως προς τα νησίδα Σκορπιών και Σπάρτη και τα επ' αυτών κτίσματα, εάν η θυγάτηρ μου και η σύζυγός μου το επιθυμούν, δύναται να τις διατηρήσουν προς ιδίαν αυτών χρήσεων, εάν και εφόσον θα εδύνατον να καλύπτουν εξ ιδίων αυτών χρημάτων τα ετήσια έξοδα συντηρήσεως αυτών, ανερχόμενα εις το ποσόν των 100.000 δολαρίων περίπου. Αλλιώς ορίζω πως δωρηθούν αυτέ εις την Ολυμπιακή Αεροπορία προς χρήσιν των υπαλλήλων ναυτής ως θερέτρου και ιδίως παιδικών κατασκηνώσεων υπό την επωνυμία Δωρεά Αλέξανδρου Ωνάση. Πάντως, εκπρόσωποι της οικογένειας Ριμπολόβλεφ βρίσκονται από το Σάββατο στην Ελλάδα και έχουν επαφές με τους τοπικούς φορείς της Λευκάδας και του Μεγανησίου, ενώ ταυτόχρονα τεχνικοί εκτιμούν το εύρος των εργασιών που πρέπει να γίνουν στις υποδομές του νησιού. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ρώσος μεγιστάνας στη συνάντηση που είχε το απόγευμα με τον Δήμαρχο Λευκάδας, ο Σκορπιός θα είναι αποκλειστικά τόπος διακοπών για τον ίδιο και την οικογένειά του. Μας διαβεβαίωσαν ότι έτσι θα πράξουν, θα προχωρήσουν σε συντηρήσεις και επισκευές κτηρίων και υποδομών. Και από εκεί και πέρα θα χρησιμοποιηθεί ως εισηγαστήριο για αυτούς, για την οικογένειά τους και να δέχονται τους φίλους, που αυτό θα αποτελέσει και πόλο έλξης τουριστών στην περιοχή. Πένθος για την οικογένεια της Ατζελίνα Τζολί. Η θεία της, Ντέμπι Μάρτιν, πέθανε στα 61 της χρόνια από καρκίνο του μαστού στην Καλιφόρνια. It gave her some... It gave her a lot of gratitude that she could have, that Angelina now saved her own life. You know, whereas, and since she couldn't go back and save herself, she was very happy to hear that. Το συμβάν έγινε λίγες ημέρες μετά την προληπτική διπλή μαστεκτομή στην οποία υπευλήθη διάσημη ηθοποιός. Η θεία της άφησε την τελευταία της πνοή σε κλινική του Σαντιάγκο. Έπασχε χρόνια από καρκίνο, καθώς είχε το ίδιο μεταλλαγμένο γονίδιο BRCAI, το οποίο έχει και η Ατζελίνα Τζολί. I went through treatment with girls in their early 20s that had this. So for Angelina to come out and do this, she is so brave and is going to help so many women. Πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας ανέφεραν πως η Ατζελίνα Τζολί ήταν πολύ κοντά στη θεία της, η οποία πριν πεθάνει είχε επικροτήσει την απόφαση της ανιψιάς της για διπλή μαστεκτομή. Το 2007 η Τζολί είχε χάσει και τη μητέρα της από την ίδια ασθένεια.